σχετικά με την πρώτη πανπελοποννησιακή έκθεση τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, Alte Peloponnese, που θα γίνει εδώ στην Καλαμάτα το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο 19 έως 21 Απριλίου. Σήμερα είμαστε εδώ κυρίως για να σας πούμε δύο πράγματα για το πρόγραμμα και για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι μαζί μας και καινούργιοι συνεργάτες, όπως η κυρία Νίνα Δράκο, ο κύριος Τάκης Χρυσομάλης και η κυρία Αλεξάνδρα Καραβασίλη. Και σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων. Θα σας τα πούν όμως ήδη για να μην κλέψω εγώ χρόνο και από εσάς αλλά και από τους ίδιους. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από την Παρασκευή το πρωί 9 με 9 το βράδυ. Τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή το απόγευμα, θα ανακοινωθεί αρχή της επόμενης εβδομάδας η ακριβής ώρα. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τους 60 εκθέτες. Την προηγούμενη εβδομάδα η Alte Peloponnese ταξίδευσε όλη την Πελοπόννησο, στην Κόρινθο, στο Άργος, στην Τρίπολη και στο Γήθιο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από εδώ δημόσια τα επιμελητήρια που μας διέθεσαν και αίθουσα και τις υπηρεσίες τους και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτό το εγχείρημα πηγαίνει, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Εκτός από το καθαρόαιμο κομμάτι της έκθεσης που είναι, όπως έχουμε πει, ο θεματικός τουρισμός, και όταν λέμε εμείς θεματικό τουρισμό, σε αυτή την περίπτωση εννοούμε δραστηριότητες φύσης ή αυτό που λέμε στην διεθνή ορολογία outdoor activities, θα έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως είχαμε ανακοινώσει. Κάθε μεσημέρι θα έχουμε αυτό που επίσης διεθνώς λέμε show cooking, θα σας τα πει ο κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος σε λιγάκι. Θα έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα σας τα πει η κυρία Νίνα Δράκου. Και σας περιμένουμε όλους εδώ στην Καλαμάτα 19 με 21 Απριλίου για το μεγαλύτερο γεγονός για τον τουρισμό στην Πελοπόννησο που οργανώνεται για πρώτη φορά. Καλούμε τους συναδέλφους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως προσκομίσουν διαφημιστικό υλικό των επιχειρήσεών τους σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του συλλόγου μας στην πρώτη πελοποννησιακή έκθεση εναλλακτικού τουρισμού, έτσι ώστε και οι εκθέτες, όπως και πάρα πολλοί επισκέπτες της έκθεσης, να έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν τα καταστήματά μας. Πληροφορίες για το πότε μπορείτε να φέρετε το υλικό σας μπορείτε να λάβετε από τη σελίδα της έκθεσης στα social media. Θα υπάρξει ειδική μέρημνα για τα καταστήματα του λιμανιού και γενικά της παραλιακής ζώνης, τα οποία δυστυχώς βιώνουν ένα παρατεταμένο οικονομικό χειμώνα. Είμαι η Νίνα Ιδράκου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Dance Challenge, Σύλλογος Εκδηλώσεων, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Διοργάνωσης Εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα στην Πανπελοποννησιακή Έκθεση και με χαρά μας θα πλαισιώσουμε πολιτιστικά αυτές τις δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο 19 και 20 Απριλίου, και στα πλαίσια της τελετής έναρξης θα πλαισιώσουμε χορευτικά, με χορευτικά δρόμενα. Θα έχουμε μία μέρα παράδοση αφιερωμένη στον πολιτισμό μας και στην παράδοση και μία μέρα την επόμενη κάτι σε μοντέρνο χορό. Να πούμε ότι η ανάδειξη και προβολή του πρωτογενή τομέα του τουριστικού, του αθλητικού και πολιτιστικού προϊόντος μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών και συνεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων παραμένουν κύριοι πυλώνες της αηφόρας ανάπτυξης στην Πελοπόννησο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην έκθεση, να γίνει θεσμός μεγάλος και κάθε χρόνο να έχει ολοένα αυξανόμενες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Πανπελοποννησιακή Έκθεση Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων θα συμμετέχουν διάφοροι σύλλογοι και σχολές χορού από την πόλη μας, από τον τόπο μας, όπως ο Λεύκηπος Χορευτικός Όμιλος από τη Μάνη, το Αργό Σύλλογος Αγία Τριάδα, η Ακαδημία Χορού Απόλλων και Άρτεμις και αναμένονται να έχουμε και άλλους σύντομα. Είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι η προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού έρχεται σαν αποτέλεσμα συνεργασίας φορέων, όπως είναι το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και άλλοι φορείς. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα αυτών των φορέων, η διάπλαση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και συμμετέχει με ιδιαίτερη χαρά. Ήδη αρκετά μέλη της ομάδας της διάπλασης επιλέγουν δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με εναλλακτικό τουρισμό και απολαμβάνουν αυτό το είδος τουρισμού. Σε αυτή την έκθεση, σε αυτή τη διοργάνωση, η διάπλαση συμμετέχει με χαρά
καλύπτοντας όποτε καταστεί ανάγκη με ασθενοφόρο και διασώστες. Σε συνεργασία με το Σχολείο Τουρισμού, το οποίο είναι συνδιοργανωτής, ετοιμάζουμε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Πολίζος, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα social media marketing. Γνωρίζετε πολύ καλά πια ότι και στον τουρισμό πολλές επιχειρήσεις, πολλοί επαγγελματίες δουλεύουν online, δουλεύουν από τα social media. Νομίζω θα είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε και κάποιους ειδικούς. Επίσης, έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Ιωάννη Λαγό, είναι ο ιδρυτής του Menalon Trail. Για τους μη γνωρίζοντες, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο έχουμε τη χαρά να έχουμε 880 χιλιόμετρα μονοπατιών, καλυτεριμιών και όπως θέλει να το πει ο καθένας, τα οποία έχουν καθαρίσει και πάρα πολλοί τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πολλές διαφορετικές τοποθεσίες και μέρη του τόπου μας. Σας φιλάμε και μερικές εκπλήξεις, να μην τα πούμε όλα για το πρόγραμμα, αλλά το Σχολείο Τουρισμού επίσης έχει φροντίσει να είναι κοντά μας και ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν στα ΙΕΚ τουρισμού. Επίσης, να πω ότι μετά από πρόταση των εκθετών, μας έκανε έτσι πολύ ωραίο ότι θα προσφέρουν δώρα, τα οποία θα τα κληρώνουμε κάθε μία ώρα κατά τη διάρκεια της έκθεσης στους φίλους επισκέπτες. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για να μπορέσουν έτσι οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί να έχουν τη δυνατότητα είτε εδώ στην Καλαμάτα είτε στη Μεσσηνία, αλλά ακόμη και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου να κερδίσουν δώρα που έχουν να κάνουν βέβαια πάντα σε σχέση με το αντικείμενο αυτό του θεματικού τουρισμού. Να πούμε ακόμη μια φορά ότι η έκθεση θα γίνει έμπροστα της Περιφερειακής Ένωσης Μεσσηνίας στα γνωστά μας ουζάκια, όπως τα λέμε εμείς οι Καλαματιανοί, στην Οδό Αριστομένους, εκεί στο πάρκο, σε αυτό το τετράγωνο. Μεταξύ ΔΠΕΘΕΚ, Αριστομένους, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Εκπροσωπώ τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας και ήρθα στην τοπική έκθεση Πελοποννήσου που θα γίνει και θα συμμετέχουμε για να δείξουμε ενεργειακό πρωινό για τους αθλητές, για το Σάββατο και την Κυριακή για γεύμα με πρωτεΐνη ζυμαρικά από την ύλη, πρωτεΐνουχα για τους αθλητές και μπάρες για να έχουν ενέργεια για όλους τους αθλητές και για τον κόσμο που θέλει να αθληθεί για να έχει ενέργεια στην προπόνηση. Θεωρούμε ότι έχουμε καλύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πιθανόν να υπάρχουν και επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Εχθές μας πήραν από το χιονοδρομικό κέντρο από τα Ζήρια. Για παράδειγμα, να σας πω επίσης ότι στη Μονεβασιά υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν τις γνωρίζαμε. Έτσι μαθαίνουμε τώρα. Εμείς μέχρι την τελευταία στιγμή θα είμαστε ανοιχτοί. Εννοώντας η έκθεση θα είναι ανοιχτή για να έρθουν οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Και όσοι δεν προλάβουν σαν εκθέτες φέτος, κάνουμε και κάλεσμα να έρθουν σαν επισκέπτες, να το δουν από κοντά και να έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να γνωριστούμε, αλλά αυτό που με ρώτησε και ο κ. Γαζούλης πριν, να μπορέσουμε να το πάμε παρακάτω την επόμενη, δεύτερη, τρίτη φορά. Όπως είπε και η κυρία Δράκου, η ευχή όλων φαντάζομαι ότι είναι η πρώτη πανεπιστημιακή έκθεση θεματικού τουρισμού να γίνει θεσμός. Να ρωτήσω, δεν καταλαβαίνω. Είναι η έκθεση διαπευθύνει τους πολίτες, εμάς, τους Καλαματινούς, τους Μεσσήνιους, ή θα είναι καλεσμένοι, γιατί για μένα θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι κρουστοί πράγματος κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως, καλά κάνετε και το ρωτάτε. Από την Αθήνα, το είχα πει την άλλη φορά, ωραία. Η εντύπωσή μου είναι ότι προσπαθούμε να ενθυμιστούμε μεταξύ μας. Όχι, όχι. Με ενδιαφέρει η Μονεβασιά, με ενδιαφέρει η Ζήρια, ο Καρτέρης την. Η Καστανιά, όπως το λένε στην Κορινθία, αλλά εδώ στη Μεσσηνία θα έχει κόσμο δηλαδή εκτός νομού, γιατί νομίζω ότι περιλώμε σε μια αγορά της Καλαμάτας της Μεσσηνίας. Πολύ ωραία. Που δεν θα έπρεπε αυτή η εκθέση να είναι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάτι λάθος. Ωραία. Λοιπόν, ένα-ένα. Καταρχήν, το κοινό που απευθύνεται η έκθεση απευθύνεται πανελλαδικά. Από εχθές τρέχει σε όλη την Πελοπόννησο ένα καλό διαφημιστικό πρόγραμμα στα social media, στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες για να προσκαλέσουμε κόσμο. Όπως ξέρετε, όταν δεν έχεις δημιουργήσει καλά-καλά αυτό που λέμε εμείς τη λέξη προϊόν, διότι έχουμε προϊόντα, εννοώντας ότι έχουμε πολλές υπηρεσίες. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει ένα κλάστερ. Για να μπορέσει κανείς να πει ότι έχουμε ένα brand name σε αυτό το χώρο και να είναι έτσι ελκυστικό. Η πρόσκληση λοιπόν δεν απευθύνεται μόνο στους Καλαματιανούς και τους Μεσσήνιους, απευθύνεται σε όλους τους Πελοποννήσιους. Γίνεται το διαφημιστικό πρόγραμμα. Παράλληλα, έχουμε κάνει επαφή με 150 ταξιδιωτικά γραφεία. Κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Πελοπόννησο και στην Πάτρα που είναι μια μεγάλη πόλη για να έρθουν τουριστικοί πράκτορες. Είναι το ονομαζόμενο B2B, διότι είναι κάτι που αφορά και τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες να έρθουν εδώ άνθρωποι για να δημιουργηθούν συμφωνίες και συνεργασίες.
αλλά θα τονίσω για πρώτη φορά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αντικειμενικές. Θέλω να σας πω για παράδειγμα ότι αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται στην ΚΟ γίνεται ένας πολύ μεγάλος ποδηλατικός γύρος όπου συμμετέχουν 2.500 ποδηλάτες. Αλλά είναι κάτι που έχει τρέξει, αν δεν κάνω λάθος, 4η-5η χρονιά. Πέμπτη χρονιά, ακριβώς. Ο Θανάσης το ξέρει. Λοιπόν, εμείς για να φτάσουμε, δηλαδή έχουμε πάρει γραφεία και μας λένε παιδιά, θέλουμε να έρθουμε, αλλά προηγείται η ΚΟΣ. Πρέπει να το στήσουμε σιγά-σιγά. Έχουμε σχεδόν τη διαβεβαίωση από 30 τουριστικά γραφεία για να έρθουν εδώ. Έπειτα, το να φτάσουμε να καλέσουμε και ξένα πρακτορία είναι θέμα μεγάλης κουβέντας. Αυτό θα γίνει του χρόνου σίγουρα, έτσι, γιατί είναι και θέμα οικονομικό. Ένα ταξιδιωτικό γραφείο για να έρθει από μόνο του, να μην του πληρώσει τα έξοδα, ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ετοιμάζουμε ένα λεγόμενο fan trip. Θα έρθουν στην Καλαμάτα 10 δημοσιογράφοι Έλληνες από την πρωτεύουσα να καλύψουν την έκθεση και δεν είναι δημοσιογράφοι με την ευρία έννοια του όρου, είναι αυτό που εσείς γνωρίζετε καλύτερα του κλαδικού τύπου. Έτσι, θεματικοί που ασχολούνται με αυτό για να το διαδώσουν για να γίνει μεγαλύτερο και ρεπορτασιακά. Θα είναι εδώ το Σάββατο μαζί μας 10 δημοσιογράφοι να γνωρίσουν και την Καλαμάτα, θα έχουμε αυτό το προνόμιο, αλλά και από εκεί και πέρα να δουν όλο αυτό το πακέτο, ας το ονοματίσω έτσι, των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών που υπάρχουν στην Πελοπόννησο, γιατί δεν τους γνωρίζουν και αυτοί καλά-καλά. Και ένα ακόμα, η χρηματοδότηση είναι μόνο από την περιφέρεια. Η χρηματοδότηση είναι μόνο από την περιφέρεια. Δεν πληρώνουν για να φτιάξουν το περιπτερό τους και να είναι στην έκθεση.